στην περαιτέρω ενίσχυση του φράκτη στον Έβρο και συγκεκριμένα στο παλιό τμήμα του, από τις Καστανιές έως τη Νέα Βύσσα, προσανατολίζεται η αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες που παρουσιάζει η Καθημερινή, με έγγραφό της προς το αρχηγείο, η αστυνομική διεύθυνση Ορεστιάδας ζητεί τη σταδιακή αντικατάσταση των συνολικά 23 θερμικών καμερών που βρίσκονται εγκατεστημένες στο παλιό τμήμα του φράχτη από τις Καστανιές έως τη Νέα Βύσσα. Οι κάμερες συμπληρώνουν 10 χρόνια λειτουργίας και αρκετές από αυτές παρουσιάζουν τεχνικά προβλήματα, ενώ λόγω παλαιότητας έχουν περιορισμένες τεχνικές δυνατότητες. Πρόσφατα, τα στελέχη της Διεύθυνσης Ορεστιάδα συνέταξαν πρόταση για τον εξυγχρονισμό του δικτύου, με το κόστος αντικατάστασης των 23 καμερών να προϋπολογίζεται σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. «Γίνεται προσπάθεια να βρεθεί χρηματοδότηση», ανέφερε αρμόδια αστυνομική πηγή. Έως ότου τελεσφορήσουν οι διαπραγματεύσεις, πάντως έχει ήδη εγκριθεί δαπάνη για τη συντήρηση του υφιστάμενου δικτύου, η οποία ανέρχεται σε 220.000 ευρώ. Τα χρήματα προορίζονται για την επισκευή όσων καμερών έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης, αλλά και των κοντέινερ ISO-BOX που βρίσκονται κατά μήκος του φράχτη στα σημεία όπου υπάρχουν εγκατεστημένες κάμερες. Σε επιχειρησιακή λειτουργία βρίσκεται στο μεταξύ εδώ και μερικά 24 ώρα το αυτοματοποιημένο σύστημα επιτήρησης συνόρων κατά μήκος της συνοριογραμμής Ελλάδας-Τουρκίας στον Έβρο. Αποτελείται από 11 κάμερες και ραντάρ με εμβέλεια που κυμαίνεται από τα 3,5 έως τα 15 χιλιόμετρα, τα οποία μεταφέρουν σε πραγματικό χρόνο εικόνα και δεδομένα για τις συνθήκες στα σύνορα. Εκτείνεται από το σοφικό Διδυμοτείχου έως το Δέλτα του Έβρου στην Αλεξανδρούπολη, μια απόσταση που υπερβαίνει τα 100 χιλιόμετρα. Η περίοδος δοκιμής του ξεκίνησε όπως προβλέπει η σύμβαση στις 20 Οκτωβρίου και διήρκησε ένα μήνα. Την περασμένη Πέμπτη και Παρασκευή, τη λειτουργία του έλεγξε ο επικεφαλής της Ελλάς στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και πλέον το νέο σύστημα βρίσκεται σε επιχειρησιακή λειτουργία. Αξίζει να σημειωθεί ότι το νέο δίκτυο ραντάρ και καμερών χρησιμοποιείται όχι μόνο από την αστυνομία αλλά και τις ένοπλες δυνάμεις. Ο στρατός εξάλλου έχει διαθέσει προσωπικό για τη στελέχωση των 4 τοπικών TEC και των 2 περιφερειακών PEC. Επιχειρησιακών κέντρων όπου φτάνουν η εικόνα και τα δεδομένα από τα σύνορα. Το έργο ήταν προϋπολογισμού 14,9 εκατομμυρίων ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για μας.